Είμαι εδώ με την ιδιότητα της βουλευτίνας του ΚΚΕ που έχει από το κόμμα μου, έχω επιφορτιστεί με την παρακολούθηση όλων των προβλημάτων και των ζητημάτων των αναπήρων και με αυτή την ιδιότητα είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Έχω την εμπειρία του να έχω επισκεφτεί τα περισσότερα από αυτά και θα παρακαλούσα να εκλάβετε αυτό που θα σας πω γιατί δεν μπορώ να συμμετάσχω, μου είναι αδύνατο να συμμετάσχω. Ερχόμενη και σήμερα από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου ήταν χωρίς κλιματισμό το εφετείο, επειδή δεν είχε τάχα μου δήθεν και πραγματικότητα ήταν πειραχτεί ή αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εργοδίσεων, δεν έχουν καθαριστεί χρόνια τώρα, και μας είπαν ότι αν το άναβαν θα παθαίναμε όλοι μας νόσο των λεγιοναρίων. Και ήμασταν στιβαγμένοι σαν τα ζώα σήμερα, στο εφετείο της Αθήνας. Στο εφετείο της Αθήνας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω για αυτό το λόγο, το λέω γιατί. Γιατί χάνεται το σημαντικό σε σχέση με τα σήμαντα. Λοιπόν, οι γονείς έχουν μια αγανάκτηση που δεν μπορεί κανένας να τη μοιραστεί, έχουν ένα παράπονο που κανένας δεν μπορεί να το μοιραστεί και να το κατανοήσει και κυρίως έχουν αξεπέραστα προβλήματα σε πολύ δύσκολους καιρούς. 7.000 παιδιά περίπου έχουν ανάγκη από ειδικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται οι ανάγκες 500 παιδιών που είναι ενταγμένα και περίπου 500 και κάτι παραπάνω με την παράλληλη στήριξη. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν 6.000 παιδιά εκτός δομών. Ένα νούμερο ήθελα να σας πω. Και δεύτερο, να σας παρακαλέσω ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, χρησιμοποιώ τη λέξη παρακαλώ από ευγένεια. Κανονικά και λογικά για λογαριασμό όλων πρέπει να το απαιτήσουμε από εσάς. Να μαζέψετε ό,τι χρήματα έχετε υπόψη σας να δώσετε αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε θερινή ή ευχάριστη εκδήλωση. Για να πετύχετε δύο πράγματα μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολεία. Ένα από αυτά κεντρική σημασία είναι να οργανώσετε τη μεταφορά των παιδιών. Αν εγώ ιδιώτης θέλω 1,5 και 2 ώρες να φτάσω κάτω στο σχολείο, στον Άγιο Δημήτριο και πιο κάτω, αν θέλω εγώ 2 ώρες με το αυτοκίνητο, με GPS για να φτάσω, φανταστείτε παιδιά με προβλήματα και γονείς πώς θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα σταθούν και πώς θα τηρήσουν την αξιοπρέπειά τους. Επομένως, μπορείτε να οργανώσετε και μην ψάξετε χορηγούς. Αποκλείει το Δήμος της Αθήνας να μην μπορεί να βρει τα λεφτά. Να οργανώσει συγκοινωνιακά μέσα τέτοια με κατάλληλο προσωπικό και κατάλληλο τρόπο να μεταφέρονται τα παιδιά από και προς τα σχολεία. Είναι κεντρική σημασία. Δεύτερον, δεν θα χρειαστούν πάρα πολλά λεφτά για να φροντίσετε τον εξαρισμό του έκτου. Ειλικρινά δηλαδή. Την υποδομή του. Για να μην γίνει σαν το εφετείο. Γι' αυτό και ανέφερα το εφετείο. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει υποδομή εξαρισμού αυτού του σχολείου. Και κυρίως μπορείτε να πιέσετε ως πρώτος Δήμος της Αθήνας να έρθουν στα συγκαλά τους όλοι όσοι έχουν στερήσει τα ειδικά σχολεία από το απαιτούμενο προσωπικό. Δεν αρκεί να φωνάζουμε. Ειλικρινά σας το λέω, δεν αρκεί, δεν ακούγεται κανένας. Ούτε μπορείτε να πείτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσετε και να επισπεύσετε. Έχουν επισφεστεί πράγματα επί πραγμάτων. Εδώ συζητάμε για κοσμογονία που θα γίνει στο Τατόι. Δεν μπορεί να μην μπορεί να επισφεστούν στο οικόπεδο της Βότρης οι απαλωτριώσεις για να προχωρήσουν τα πράγματα. Είμαστε σε μια εποχή που χτίζονται ακόμα και προκάτ σχολεία και νοσοκομεία μέσα σε 6 μήνες. Επομένως, να χρησιμοποιήσετε το καλοκαίρι για να μην βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε κάτω από συνθήκες που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν και πριν φτάσουμε στην πρασινάδα της πράσινης αλλαγής και της ειδικής αλλαγής, κυριολεκτικά σε επίπεδο πράσινων αλόγων, να μην είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ζητήματα μέσα στο καλοκαίρι που θα έχει κάψονες, που έχει αλλάξει το κλίμα, που είναι καταστροφικές οι συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους για το Σεπτέμβρη. Γιατί κανένας βεβαίως δεν αναρωτήθηκε τι γίνονται όλα αυτά τα παιδιά του καλοκαίρι. Κανένας δεν αναρωτήθηκε. Και όλοι μας μπορούμε να σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή πράγματα. Κρατήστε τον αριθμό. 6.000 παιδιά είναι εκτός ειδικής σχολείων ειδικών. 6.000 δημόσιων ειδικών. Δημόσιων ειδικών. Το τονίζω το δημόσιων. Γιατί ιδιωτικά μπορεί να υπάρχουν. Και μόνο αυτό αρκεί για το Δήμο να συνειδητοποιήσει ότι έχει 6.000 πολίτες εκτός ειδικών δομών και πρέπει να κάνετε ό,τι δεν μπορείτε. Μέχρι και ό,τι δεν μπορείτε.
Δεν είμαι εδώ για να αντιδικήσουμε κανέναν. Δεν είμαι εδώ για να χρησιμοποιήσω κομματική ιδιότητα με τη στενή του Αρουένια να αντιπολιτευτώ κάποιον. Ανέβηκε επειδή μου το ζήτησαν, με προσκαλέσατε και μου το ζήτησαν οι συνομιλήσαντες εδώ και ομιλήσαντες ήδη που ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από μένα. Ευχαριστώ.